όσα κίνει τα τοπία. Χορεύεις μόνη μέσα σε μια φωτογραφία. Ξένε στα χέρια σου σας πέρα, πέτανε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώσεις. Μεδράκι. Εδώ είμαστε λοιπόν, μην μιλάτε εκτός αέρα κύριοι. Είπαμε στον αέρα, μιλάμε. Θέλω να, θέλω να πω σε πάρα πολλούς φίλους που έχουν εκατοντάδες μηνύματα έχουν έρθει για τα επικουρικά, τα ασφαλιστικά κτλ. Χαμός γίνεται, χαμός. Ευτυχώς λέω, στην τηλεόραση δεν λύνονται τα προβλήματα. Και ούτε πρέπει να λύνονται τα προβλήματα στην τηλεόραση. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια ενημέρωσης. Ρωτάτε ό,τι προλαβαίνουν στον χρόνο να ερωτηθούν και να ερωτηθούν οι αρμόδιοι. Εκατοντάδες δεν μπορούν να απαντηθούν, παιδιά, όλα. Ναι. Ακούσαμε την τοποθέτηση του κ. Αμπατζόγλου, του Πρόεδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τι ζητάνε και τι βάζουν στο τραπέζι. Ακούσαμε και την κυρία Δρέτα τις καταγγελίες της για τα ταμεία που πληρώνουν. Και οι ασφαλισμένοι τους δεν παίρνουν φάρμακα, γιατί έχουν αποφασίσει οι κύριοι φαρμακοποιοί να κάνουν στάσεις σε όλους. Σε όλα τα ταμεία. Δηλαδή δεν δίνουμε σε κανένα φάρμακο. Και στους υγιείς και στους μη. Διότι προφανώς. Για πίεση. Ακριβώς. Διότι μέσα στο τραπέζι για να θα πέσει, γι' αυτό και θέλει να είναι μαζί και ο Υπουργός Υγείας. Ακριβώς. Είναι οικονομικό. Δηλαδή καταλαβαίνω το να το να μαζευτούν ο Σαχινίδης, ο Κουτρουμάνης και οι φαρμακοποιοί και να συζητήσουν τι θα γίνει με τι. Με την αποπληρωμή. Ο υγείας τη δουλειά έχει. Ο υγείας έχει τη δουλειά ότι επειδή από αυτό θα, πάει, θα προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση, μιλάει για περαιτέρω μείωση του περιθωρίου κέρδους. Ναι, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο. Λοιπόν, προφανώς όλα αυτά θα μπει πακέτο. Μπροστά στο συνολικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το ασφαλιστικό, Βασίλη, νομίζω ότι η ιστορία των φαρμακοποιών είναι σε άλλο επίπεδο και, και ως πρόβλημα και ως κουβέντα. Το κεντρικό, και καλά κάναμε και νομίζω ότι και από τα μηνύματα αυτό φαίνεται, δηλαδή από τη συμμετοχή του κόσμου, είναι το ασφαλιστικό. Που είναι τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω. Ειλικρινά σου λέω, δεν ξέρω και αντιλαμβάνομαι και τις αγωνίες και τις δυσκολίες και τις ελλείψεις και τα λοιπά που υπάρχουν και την ανάγκη για αναδιοργάνωση, αλλά δεν ξέρω πώς μπορούν, ας πούμε, να τα αντιμετωπίσουν πέραν από ένα επίπεδο περικοπών. Αν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα θεσμικής αναδιοργάνωσης, όπως λέγεται, του όλου του ασφαλιστικού συστήματος. Που δεν είναι μόνο η περικοπή η αναδιοργάνωση. Αλλάζουμε θέμα, παιδιά, περιμένετε. Πάμε στο Θάνατο Δημάδη στην Ουάσιγκτον να δούμε. Θα πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γραμματίδη, βέβαια, στον πρόεδρο του Αμερικανικού Επιτελείου. Σε ασφαλιστικό νωρίτερα. Έχει ένα σημαντικό συνέδριο σήμερα, θα το πούμε, μιλάνε προσωπικότητες. Τι προσωπικότητες, όλοι. Παπαδρέου, Σαμαράς, Βενιζέλος, πάντες. Η ώρα της ελληνικής οικονομίας λέγεται. Παπαδήμος, εννοείται ο πρωθυπουργός. Ναι. Πρώτα είπαμε στην Ουάσιγκτον στο Θάνο το Δημάδη, να το δούμε, το καλημερίσουμε. Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά αυτή την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο Τόμψεν επίσης θα είναι στο συνέδριο. Α, θα είναι στο συνέδριο. Θα είναι και ο κύριος Τόμψεν στο συνέδριο. Επίκαιρο. Λοιπόν, λέω την έκθεση του Δέλτα Νιτάφη για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές και ότι μελιγενέστε. Την παρουσίαση και χθες στο κεντρικό δελτίο του Sky. Να τα δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Έχουμε και το χρόνο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Να μην πω, να μην πω το κλασικό ότι είναι μαύρα, έτσι. Μα, το χαρακτηριστικό της. Ας πω επιγραμματικά τι λέει η έκθεση, γιατί είναι 165 σελίδες. Οπότε θέλει μία αποκρυπτογράφηση και μία περιληπτική αποτύπωση. Καταρχήν η έκθεση μιλάει για αστοχίες που υπάρχουν και καθυστερήσεις που υπάρχουν από πλευράς των ελληνικών αρχών στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Προβλέπει μια βαθύτερη ύφεση που θα φτάσει το 6% το 2011 και το 3%. Υπάρχει μια πιο βελτιωμένη, όσο μπορεί να θεωρηθεί βελτιωμένη, εικόνα για το 2012. Αν και τα στοιχεία αυτά πρέπει να πούμε ότι αναφερούνται ξανά και ξανά, μην τα θεωρούμε τελεσμένα. Το έλλειμμα θα κλείσει στο 10% για το 2011. Υπάρχει ανησυχία για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει στην ανάγκη στήριξή τους, κυρίως όλων όσων θα πληγούν από την αναδιάρθρωση, καθώς είναι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων που θα υπαχθούν στο κούρεμα. Υπάρχουν εξαιρετικά εμπόδια, θεσμικά εμπόδια, θεσμικού τύπου εμπόδια στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Επισημαίνεται με κόκκινα γράμματα το χάσμα μεταξύ νομοθέτησης και εφαρμογής. Δηλαδή, ο κύριος Τόμψεν στην έκθεση του λέει ότι άλλα ψηφίζονται και ένα πολύ μικρό μέρος αυτών που ψηφίζονται εφαρμόζονται και αναφέρει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα παραδείγματα για τις εργασιακές σχέσεις, την μεγαλύτερη ευελιξία που θέλει να υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα από μεταρρυθμίσεις στο τοπίο των εργασιακών σχέσεων, τις καθυστερήσεις που έχουν φυσικά σημειωθεί, όπως βλέπουμε και στην κάρτα μας, για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
στις καθυστερήσεις, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τα εργασιακά και φυσικά τις καθυστερήσεις στην πάταξη της φοροδιαφυγής, που θεωρείται πλέον ένας ουτοπικός στόχος, έτσι όπως έχει τεθεί, δεδομένων των αδυναμιών από πλευράς των ελληνικών αρχών. Υπάρχει επίσης ένα μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του δημόσιου τομέα. Το Ταμείο πιστεύει ότι πρέπει να περιοριστούν κατά 150.000 οι δημόσιοι υπάλληλοι και φυσικά ο στόχος των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις και η καθυστέρηση στις επενδύσεις. Δεν υπάρχει το απαιτούμενο ευέλικτο επενδυτικό πλαίσιο. Το Ταμείο πιστεύει ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία δεκαετία για να ανακτήσει η Ελλάδα την ανταγωνιστικότητά της. Και εδώ πλέον μας λέει σιγά σιγά την ομοία αλήθεια ότι θα χρειαστούν 10 χρόνια, εκτιμάται, η πρόσβαση ξανά της Ελλάδας στις αγορές, υπό δύο προϋποθέσεις όμως, λέει ο κύριος Τόμψεν στην έκθεσή του, ότι θα συμβεί αυτό. Η μία προϋπόθεση είναι το ελληνικό δημόσιο χρέος το 2020 να μην ξεπερνάει το 120-130% το πολύ της 100 του ΕΕΠ και η Ελλάδα να έχει 3 συνεχόμενα έτη αναπτυξιακής τροχιάς στην οικονομία της. Να δούμε αν αυτό προς το παρόν είμαστε στην πενταετία της ύφεσης, πες τον κύριο Τόμψεν. Προς το παρόν είμαστε βουτυγμένοι στην ύφεση και βέβαια αυτό έρχεται σε συνάρτηση με κάποιες ομολογίες τις οποίες κάνει ο κύριος Τόμψεν, με κάποιες παραδοχές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του κύριου Τόμψεν υποχωρεί, θα έλεγε, σε κάποιες αιμονές τις οποίες εμφάνιζε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό έρχεται να καταγραφεί πρώτον από την απάντηση την οποία έδωσε στην ερώτηση του Σκάι ο κύριος Τόμψεν για το αν θεωρεί ότι έχουν γίνει λάθη από μέρους του στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος. Καταρχήν ο κύριος Τόμψεν ότι υπερεκτιμήθηκε η δυνατότητα του ελληνικού κράτους να πατάξει τη φοροδιαφυγή, υπερεκτιμήθηκαν η δυνατότητα, η ικανότητα, η διοικητική, η πολιτική, η οργανωτική, η διαχειριστική, όπως θέλετε πείτε το, του ελληνικού κράτους να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις σε σφιχτά χρονοδιαγράμματα και σφιχτά χρονικά πλαίσια. Άλλη μια παραδοχή, αν θέλετε να αναφέρουμε, είναι το γεγονός ότι υπάρχει πλέον ανοιχτή ομολογία ότι το δημόσιο χρέος δεν ήταν βιώσιμο ούτε πριν ούτε τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμο και ο κύριος Τόμψεν έκανε μια ειδική αναφορά στο πρόγραμμα του PSI λέγοντας ότι πρέπει να εφαρμοστεί στην εντέλεια για να καταστεί το ελληνικό δημόσιο χρέος βιώσιμο διότι αν δεν είναι κάτω από το 120% του ΕΠ αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι βιώσιμο. Μάλιστα πρέπει να σας μεταφέρω την πληροφορία ότι στελέχη του Ταμείου σε κατηδίαν συζητήσεις δεν το λένε ποτέ δημόσια. Ομολογούνε, συνομολογούνε θα έλεγε κανείς ότι ενδέχεται να υπάρχει και ένα νέο κούρεμα αν αυτό αποτύχει και επίσης πρέπει να σας πω ότι αν ο κύριος. Κλείνω σε αυτό. Αν ομολογεί κάποιες αλήθειες, δεν ομολογεί κάποιες δύο πολύ σημαντικές αλήθειες που αφορά στο γεγονός το κατά πόσον είναι επιτεύξιμος ο στόχος πλεονάσματος το 2014 με ένα πακέτο μέτρων, λέει, δεύτερο 6% του ΑΕΠ την περίοδο 2013-2014 και καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, θα ήθελα να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πιέζουμε και εμείς γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Πες, πρέπει να κοιμηθείς πια. Για όλους, έτσι καλύτερα. Θα πάρουμε σάλιτα ένας στις ΗΠΑ. Θα γυρίσουμε εδώ στα δικά μας. Γιατί αυτό που μένει ως κεντρικό και που μπορεί να καταλάβω εγώ πέραν των σχεδιασμών ας πούμε, που του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των αποτιμήσεων είναι ότι φτάνουμε στο τέλος του 2011 και είμαστε μέσα. Και φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί, δεν ξέρω πόσο μεγάλη θα είναι η τρύπα, διότι αν ζητάς να δεχθούν 7,5 δισεκατομμύρια μέσα σε ένα μήνα, δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί, Βασίλη, μια τρύπα της τάξης των πόσο, αφού το έλλειμμα το 10 θα πιάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στο 9 που ήταν ο στόχος. Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, αυτό πρέπει να καλυφθεί. Δεν ξέρω πού θα πάει. Πιθανότητα θα ξεπεράσει το 9%. Mm-hmm. Τα στοιχεία δείχνουν μια σημαντική υστέρηση στα έσοδα και μια εκτροχιασμό των δαπανών. Και μια υπέρβαση των δαπανών που προς το παρόν στο τελικό αποτέλεσμα καλύπτει από το γεγονός ότι έχουν περικοπεί, δηλαδή άμα δει κανείς χθες ας πούμε, τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, να δει ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι σχετικά καλύτερο από τον τελευταίο στόχο. Όχι καμία σχέση με τον αρχικό στόχο, έτσι, αλλά καλύτερο από τον τελευταίο στόχο. Και αυτό γιατί, διότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι δαπάνες δημοσίων επενδύσεων. 500. Και, ορίστε. Κατά 500 εκατομμύρια. Ναι. Είναι κατά 40% μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και επίσης έχουν μπει και κάτι έσοδα από κρατικοποιήσεις, εν πάση περιπτώσει, που συνολικά δεν διευκολύνουν τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι στο τέλος αυτής της ιστορίας προφανώς θα έχουμε μία απόκληση. Και αυτή η απόκληση, η οποία θα δούμε πόση τελικά θα είναι, θα απαιτήσει προφανώς πρόσθετα μέτρα τα οποία θα αποφασιστούν. Πρόσθετα μέτρα ανεξαρτήτως των μέτρων που σχεδιάζονται και πρέπει να ληφθούν. Γιατί μετά τη 12 περίοδο. Ναι, ναι, άσχετο. Μιλάμε, λέμε πρόσθετα μέτρα, τι τύπου πρόσθετα μέτρα, υπάρχει καμιά σκέψη γι' αυτό. Τι θα είναι, μπορεί να είναι, ας πούμε, θα σου πει άλλος μείωση δαπανών.
τα πρόστιμα μέτρα. Μπορεί να είναι μεταρρυθμίσεις, μπορεί να είναι αποκρατικοποίησεις. Έτσι, έτσι και αλλιώς, πρόσεξε. Καταρχάς, ας αφήσουμε τις αποκρατικοποίησεις απ' έξω, ότι οι αποκρατικοποίησεις δεν μειώνουν το έλλειμμα. Έτσι. Δηλαδή, ναι. Ό,τι έσοδα και να πάρουμε από τις αποκρατικοποίησεις θα πάνε για να μειωθεί το χρέος. Το χρέος δεν μειώνει το έλλειμμα. Δεν, δεν καλύπτουν δηλαδή δαπάνες. Ναι. Τα μέτρα δεν θα είναι φορολογικά. Διότι όλοι έχουν αντιληφθεί, και αυτό λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι η φοροδοτική ικανότητα αυτών που πληρώνουν φόρους. Για να μην κοροϊδευόμαστε, μην συνεχίσουμε τη. Όχι, αυτό που πληρώνουν. Αυτοί που δεν πληρώνουν, δεν πληρώνουν. Ότι γενικώς η φοροδοτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας κτλ. Όχι, υπάρχουν αυτοί που πληρώνουν φόρους και υπάρχουν και αυτοί που δεν πληρώνουν φόρους. Που δεν πληρώνουν και συνεχίζουν να μην πληρώνουν. Και εξακολουθούν να μην πληρώνουν φόρους. Αλλά μιλάμε για αυτούς οι οποίοι πληρώνουν, αυτό είναι η φοροδοτική ικανότητα, τέλειωσε. Στις παλιές καλές εποχές, το 70% των οικονομικά ενεργών πολιτών αυτού του τόπου δεν πλήρωνε φόρους. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν η φοροδοτική ικανότητα αυτών που πληρώνουν φόρους έχει εξαντληθεί. Μάλιστα. Και έχει αρχίσει και έχει και αντίστροφα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν θα πάμε σε μείωση των δαπανών. Τι είπε, το ανέφερα και προηγουμένως, τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι υπάρχουν περιθώρια που, σε ποιους τομείς, υπάρχουν στις ρήκνες του κράτους επί της ουσίας, υπάρχουν τομείς, υπάρχουν δημόσιοι φορείς. Πάλι είναι μη παραγωγικοί, δεν προσφέρουν τίποτα, πρέπει να κλείσουν. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, λοιπόν, κύριε Ζήρα. Ναι. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Πρέπει. Και αυτό που έκανε η κυβέρνηση ήταν 600 άτομα να βγάλει στην εφεδρεία. Από την άλλη, αυτό θεωρούν ότι περισσεύουν. Από την άλλη, λοιπόν, να, θυμίστε μου να πούμε και κάτι άλλο. Ναι, εκεί, προσάσει, ναι. Θα το πούμε να πάμε πρώτα στον κύριο Γραμματίδη Βασίλη, να δούμε αυτό το σημαντικό συνέδριο που έχει σήμερα το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, κύριε Γραμματίδη. Τι είναι, θα διερευνήσετε, υποτίθεται. Είναι διήμερο το συνέδριο και όπως είπαμε και νωρίτερα. Θα μιλήσουν όλοι. Η ώρα σου λέει της ελληνικής οικονομίας. Είναι μια προσπάθεια να εξευρεθεί, να κατευθύνουν προτάσεις, λύσεις, να δούμε τις κατευθύνσεις, τι. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, αυτό το συνέδριο, όπως ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο οικονομικό συνέδριο της χώρας, παίρνει χώρα κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Αυτή τη φορά του δώσαμε την ονομασία ώρα ευθύνης, αποφάσεων και δράσης. Και υπάρχει και μια χρονική συγκυρία πολύ σημαντική στην οποία γίνεται αυτό το συνέδριο, όπου λαμβάνονται αποφάσεις σε επίπεδο Ευρώπης. Αλλά και αποφάσεις οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν επίπτωση και αντίκτυπο στην Ελλάδα. Εδώ θα εξετάσουμε ποιοι είναι εκείνοι οι τρόποι που θα μπορούσαμε σήμερα να αντιμετωπίσει η χώρα τις υποχρεώσεις της επιτυχώς, πώς θα μπορούσε δηλαδή να βγάλουμε τη χώρα, πώς θα μπορούσαμε να τη βγάλουμε από την κρίση και να μπούμε σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον, σε μια πορεία ανάπτυξης. Και πριν από λίγο θέσατε ζητήματα. Είπατε παραδείγματος χάρη ποιοι είναι οι λόγοι, ποιες είναι οι αιτίες που δεν μπορούμε πράγματι να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Και το βασικότερο από αυτά, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι η δομή της δημόσιας διοίκησης. Είπατε ότι υπάρχουν μέτρα, και το λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα οποία νομοθετούνται, αλλά δεν εφαρμόζονται. Πρέπει να εξετάσει κανείς το γιατί δεν εφαρμόζονται. Υπάρχει δημόσια παραδοχή, κύριε Γραμματίδη, των πιο πλέον αρμοδίων των Υπουργών, ότι έχει διαλυθεί η μηχανή. Ακριβώς. Δεν λειτουργεί. Πώς περιμένουμε τότε. Όλος ο μηχανισμός είναι διαλυμένος. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και πώς περιμένουμε τότε να εισπράξουμε φόρους. Πώς περιμένουμε τότε να διευρύνουμε τη φορολογική βάση. Πώς περιμένουμε να κάνουμε περιστολή των δαπανών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, στο ελληνικό κράτος, βρίσκεται στη δομή και στην πολυπλοκότητα της δημόσιας διοίκησης. Αν δεν επικεντρωθούμε εκεί, αν δεν αλλάξουμε τα πάντα εκεί, στα επόμενα 2 ή 3 χρόνια, δεν θα πετύχουμε ποτέ τους στόχους μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να γίνει περικοπή του δημόσιου προσωπικού. Όταν λέμε τομές στη δημόσια διοίκηση, δεν εννοούμε σοριδών απολύσεις. Πρέπει να γίνει και αυτό, πάντως. Σαφώς και ναι, αλλά κατά τρόπο ορθολογικό. Και θα πρέπει να γίνει ορθολογικότερη αναδόμηση της δημόσιας διοίκησης. Ξέρετε ότι υπάρχουν πράγματα. Υπάρχουν διαμερισματοποιήσεις της δημόσιας διοίκησης, λαβυρινθώδης, όπου το ένα διαμέρισμα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το άλλο, ή αν θέλετε. Καμιά φορά δεν επικοινωνεί το ένα με το άλλο. Ακριβώς. Η έκθεση του ΩΣΑ ήταν αποκαλυπτική για αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Η έκθεση του ΩΣΑ ήταν πολύ αποκαλυπτική σε αυτό. Άρα λοιπόν, για να μην πούμε ότι το κράτος αυτοεξαιρείται των κανόνων που το ίδιο βάζει, δηλαδή στην ουσία δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για το κράτος και για τον πολίτη. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία και οδηγεί σαφέστατα σε στρεβλώσεις.
Αυτά όλα και άλλα πολλά θα συζητηθούν στο συνέδριο της ελληνικής οικονομίας, που θα δούμε τα αίτια αλλά και ποιες είναι οι θεραπείες αυτής της κρίσης, από πάρα πολύ σοβαρούς ομιλητές, από το προερχόμενος και από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον αρχηγό της συμπολίτευσης, τον κύριο Παπανδρέου, και βέβαια εκπροσώπους από τα πολιτικά κόμματα, τους προέδρους των πολιτικών κομμάτων, τον κύριο Καρατζαφέρη και την κυρία Μπακογιάννη, και σαφέστατα από τον επικεφαλής του Task Force, τον κύριο Χόρστ Ράισενμπαχ, και από τον κύριο Πολ Τόμψεν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μάλιστα, θα είναι ενδιαφέρον το συνέδριο. Πολύ σημαντικό και είναι η συγκυρία. Καμιά φορά που γίνεται το... σε αυτά τα συνέδριο. Λύνονται οι γλώσσες. Ναι, βέβαια, μιλάνε πιο ανοιχτά. Λένε άλλα πράγματα. Ναι, ναι, πολύ, μάλλον πολλές, με διαφορετικό πολλές. Τρόπο πράγματα που καταγράφονται πολλές φορές σε απλές εκθέσεις ή σε κάποιες ομιλίες των πολιτικών κτλ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γραμματέα που παρακολουθεί. Θα διευκρίνηση για την εφεδρεία να γίνει σαφές. Λοιπόν. Που θα το συζητήσουμε και πιο αναλυτικά μετά ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραμματέα. Είστε καλά, κύριε Γραμματέα. Και θα επιστρέψουμε αμέσως στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να δούμε μετά το θέμα τη εφεδρεία με τον Βασίλη Τζίρα. Πάμε.